Στρατό στα σύνορα συγκεντρώνουν οι Αλβανοί. Κατά κύματα οι μεταθέσεις Ελλήνων φαντάρων στη Μεθόριο, συλλήψεις Αλβανών στην Κακαβιά και περιπολίες του στρατού. Με νέα δίκη απειλεί μέσα στην Αθήνα ο Αλβανός πρέσβης, εικόνες ντοκουμέντο από το δικαστήριο. Γιατρός που κάει και από τα φακελάκια αποκαλύπτει στον Αντένα. Και τώρα τα νέα του Αντένα. Με τον Τέρενς Κουίκ και την Τζέλα Παυλάκου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένταση στα σύνορα καθώς οι Αλβανοί συγκεντρώνουν στρατό. Οι ελληνικές δυνάμεις ύψωσαν σήμερα ένα τείχος στη Μεθόριο, απαγορεύοντας την είσοδο σε όλους τους Αλβανούς, ενώ 2.700 φαντάροι παίρνουν μετάθεση για τα σύνορα. Την ίδια ώρα, το Foreign Office φοβάται επέκταση της κρίσης και προτίθεται να αναπτύξει διπλωματική πρωτοβουλία. Από το πρωί σήμερα στα σύνορα, η κάμερα του Αντένα κατέγραψε συλλήψεις Αλβανών που προσπαθούσαν να περάσουν στην Ελλάδα, αλλά και τις απελάσεις όσων βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας. Κλειστές βρήκαν τις πόρτες των συνοριακών φυλακιών με την Ελλάδα. Σήμερα το πρωί όλοι οι Αλβανοί υπήκοοι, μεταξύ αυτών και οι βορειοπυρώτες που είχαν στην κατοχή τους βίσα για είσοδο στη χώρα μας. Επίγον τέλεξ που έλαβαν το πρωί, οι συνοριακές αρχές τους έδινε οδηγίες για απαγόρευση εισόδου στη χώρα μας σε όλους τους Αλβανούς υπηκόους μέχρι ότου επανεξεταστεί το καθεστώς χορηγήσεως βίζας που ίσχυε μέχρι σήμερα. Δεν γίνεται τίποτα άλλο. Σήμερα δεν μπορώ να πω εσένα φίλο. Εγώ πηγαίνω για χείριση. Στην μεθοριακή γραμμή, ιδιαίτερα σήμερα, οι περιπολίες των αντρών του στράτου και της αστυνομίας είχαν ενταθεί στο έπακρον. Στις 10 το πρωί γίναμε απτόπτες μάρτυρες της σύλληψης από περίπολο του στρατού δύο Αλβανών, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν μαχαίρια, ενώ συνελήφθηκε ένας ακόμη Αλβανός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 100 σφαίρες. Δεκάδες περίπολοι της αστυνομίας χτενίζουν από το πρωί εδώ στη Μεθόριο με την Αλβανία τα σύνορα για τον εντοπισμό λάθρομεταναστών. Στην Κακαβιά αλλά και σε άλλα μεθοριακά φυλάκια με την Αλβανία οδηγήθηκαν σήμερα εκατοντάδες Αλβανοί λάθρομετανάστες και απελάθησαν στη χώρα τους. Καρτούμε πάλι. Σε δύο μέρες, σε τρεις μέρες. Ναι, αλλά τώρα έχουν κλείσει τα σύνορα. Είναι εύκολο. Θα να σκοτώσουν εσείς στο σύνορο. Θα έρθουμε πάλι. Καλύτερα είναι να πεθάνω εδώ, στη σύνορα. Δεν είμαι βορειοπυριώτης. Όμως μένω εκεί πέρα. Υπάρχει και στο ρίο μου υπάρχει βορειοπυριώτης. Που τα μιλάνε τα ελληνικά από παππούς και παππούς, ξέρω εγώ. Εγώ εδώ το μάθα. Πάντως τώρα που θα πάω, αυτές θα μου πούνε καλημέρα. Εγώ δεν θα το πω καλημέρα. Θα σου το πω στα αλβανικά, μιμιγιές. Πριν από λίγο, έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός, ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος αύριο θα εγκαινιάσει την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ρωτήσουμε τώρα τον συνάδελφο Γιώργο Ροδάκογλου, ο οποίος βρίσκεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία, αν ο πρωθυπουργός έκανε κάποια δήλωση σχετικά με το φλέγον αυτό θέμα, το αλβανικό. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα, Τέρες, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου έφτασε πριν από λίγο εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Δεν έκανε καμία απολύτως δήλωση σχετικά με το αλβανικό και τις δυσάρεστες αυτές εξελίξεις. Ο κύριος Παπανδρέου εξέφρασε μόνο τη συγκίνησή του που βρίσκεται στην πόλη μας. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες του Αντένα, αναμένεται να τοποθετηθεί πάνω στο θέμα αύριο κατά τη διάρκεια των εγγενείων της 59ης Διεθνούς Έκθεσης. Ερώτηση, έκανε κάποια δήλωση, έστω και άλλη δήλωση ο Πρωθυπουργός? Η μόνη δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός μόλις έφτασε εδώ στο αεροδρόμιο ήταν: είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη και αισθάνομαι Θεσσαλονικιός. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να δούμε τη δήλωση. Μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που βρίσκομαι στην Θεσσαλονίκη, όπου ο παλμός της Ελλάδος είναι τόσο σαφής, για να εγγενιάσω την 59η έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι μεγάλη μου η χαρά και η τιμή. Αισθάνομαι κι εγώ Θεσσαλονικιός. Από πλευράς Πρωθυπουργού, συνεπώς δεν είχαμε σήμερα κάποια δήλωση για το θέμα της Αλβανίας. Οπότε εμείς επιστρέφουμε στο θέμα αυτό και παρακολουθούμε την τελευταία σκηνή της παράστασης που έστεισαν στο αλβανικό δικαστήριο οι άνθρωποι του Μπερίσα. Είναι το βίντεο ντοκουμέντο που αναγγέλλεται η απόφαση του δικαστηρίου και οι ποινές που επιβλήθηκαν στους 5 βορειοϋπυρώτες. Το καθεστώς Μπερίσα, ακόμα και την ίστατη στιγμή, παραβίασε κάθε δικονομική έννοια, παρουσιάζοντας αυθαίρετα στοιχεία στο δικαστήριο που δεν είχαν εμφανιστεί κατά την ακροματική διαδικασία, στην προσπάθειά του να στηρίξει το κατηγορητήριο και να καταδικάσει τους 5 ομογενείς. Είδουμε σελεξιονίμιν δε βερυφικίμιν να φαμίλετε μινοριτέτη γκρέκ,
Το σκεπτικό της απόφασης τα συμπεράσματα αφορούσαν κυρίως την κατηγορία της απόσχεσης της Βορείου Ηπείρου, παρά το γεγονός ότι αυτή είχε αποσυρθεί από την πρώτη ημέρα με πρόταση του εισαγγελέα. Λίγο πριν ανακοινώσει το δεύτερο συμπέρασμά του, ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο Θοδωρής Μπεζιάννης, υπέστη λιποθυμική τάση. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, αν και δεν είχε γίνει καμία αναφορά κατά την ακροματική διαδικασία, αποκάλυψε ότι είχε κατασχεθεί κατά την ανάκριση και ημερολόγιο του Κώστα Κυριακού. Η μεθόδευση του καθεστώτος Μπερίσα αποκαλύφθηκε περίτρανα από την μαγνητοσκόπηση των ομολογιών των 5 ομογενών. Με την καταδίκη των 5 ομογενών, το καθεστώς Μπερίσα επέλεξε το δρόμο της όξυνσης στις ελληνοαλβανικές σχέσεις, επιβεβαιώνοντας τους φόβους ότι κάποιοι τρίτοι βρίσκονται πίσω από την υπόθεση αυτή. Από τα Δίρανα για τον Αντένα, Ανδρέας Παναγόπουλος. Δεύτερο γύρο διώξεων κατά της ελληνικής μειονότητας με νέες τιμένες δίκες προανήγγειλε στην Αθήνα ο Αλβανός πρέσβης. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ζήτησε τη διακοπή κάθε κοινοτικής βοήθειας προς τα Τίρανα. Ο Αλβανός πρεσβευτής που εκλείσει το Υπουργείο Εξωτερικών για να του επιδοθεί αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας για την καταδίκη των 5, εμέσως πλην σαφώς διατύπωσε την απειλή μιας νέας δίκης με επίκεντρο το επεισόδιο της επισκοπής. The criminal act against the military unit in Albania, in which did the two Albanian military officers, is under investigation and nobody has arrived, as I know. From our investigation authorities, we have not arrived in a finish. We don't know if it will be found the person guilty. Of course, it will be another trial. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου χθες ήταν και αυτός σαφής. Σαφέστατη ήταν και η φιλοκυβερνητική εφημερίδα των Τυράννων Ρεπούμπλικα, που στο σημερινό της φύλλο γράφει ότι οι Έλληνες θα πρέπει να διαρωτηθούν αν οι χθεσινοί κατηγορούμενοι είναι οι τελευταίοι. Μετά τις χθεσινές εξελίξεις, η συνεδρίαση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών στο Ούζουντομ της Γερμανίας αποκτά μια ιδιαίτερη και κρίσιμη σημασία. Το κλίμα πάντως μέχρι στιγμής θεωρείται αρνητικό για τις ελληνικές θέσεις. Στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση με παρέμβασή του μπλόκαρε τη χορήγηση μακροοικονομικής ενίσχυσης 35 εκατομμυρίων εκιού. Το θέμα θα συζητηθεί στο άτυπο συμβούλιο. Στην Αθήνα έφτασε για διαβουλεύσεις ο Έλληνας πρεσβευτής στα Τίρανα Χριστόδουλος Τσαλίκης, που είπε στην Έλσα Παπαϊωάννου. Τα όσα είπε η πολιτική ηγεσία της χώρας εχθές, κυβερνητική δήλωση, είναι τόσο εύγλωτα που νομίζω ότι και να πω εγώ θα είναι πλεονασμός. Ο κύριος Παπούλιας απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Μπούντρος Μπούντρος Γκάλι, στην οποία καταγγέλλεται το αλβανικό καθεστώς, αλλά δεν ζητείται η σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θεωρεί πάντως ότι οι περιστάσεις δεν απαιτούν σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Με δεδομένα στις θέσεις των κομμάτων και την ευρεία σύμπτωση απόψεων που υπάρχει, δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να πραγματοποιηθεί σύσκεψη των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων. Με ομόφωνο ψήφισμά της, η Βουλή καταδίκασε το αλβανικό καθεστώς. Ανάστατοι είναι οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου μετά από την καταδικαστική απόφαση εναντίον των 5 στελεχών της Ομόνιας. Την ίδια ώρα πάντως, με απόφαση του Αλβανού Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ενισχύονται όλα τα μεθοριακά στρατόπεδα. Την κατάσταση που επικρατεί στο φυλάκιο της Κακαβιάς από την άλλη πλευρά, την πλευρά των Αλβανών, μας περιγράφει ο απεσταλμένος μας Βασίλης Χίτος. Με αισθήματα οργής και αγανάκτησης δέχτηκαν οι Βορειοϋπειρώτες την απόφαση του Δικαστηρίου των Τυράννων που στέλνει ξανά πίσω στη φυλακή τα 5 στελέχη της Ομόνιας. Να αγωνιστούν οι Έλληνες όπου και βρίσκονται. Αυτό το πράγμα μην τα φύγουνε ήσυχα. Γιατί δικάζονται μόνο και μόνο που είναι Έλληνες. Ξέρω εγώ ποιος έχει χέρι εδώ τώρα. Η Τουρκία. Πού βασίζονται τούτοι εδώ και παίρνουν τέτοιες μεγάλες αποφάσεις. Την Ομόνια, τη μειονότητα δεν μας δίκασαν γέρα. Και σήμερα μας κλούν τους δρόμους που πρέπει να πάμε στο ποτάμι να πληγούμε εμείς οι μειονοτικοί. Πού να ζήσουμε εμείς. Ο πόνος όμως για την τύχη των 5 της Ομόνιας αποτυπώθηκε ανάγλυφα στα πρόσωπα των συγγενών τους στο άκουσμα της καταδικαστικής απόφασης. 8 χρόνια όπως το έκοψαν την πρώτη τη φορά, 8 και τώρα, και ότι δεν είναι ανθρώποι. Να μην συγχωρέσετε,
στο κράτος το δικό σας. Έχουμε όλη την ελπίδα εκεί να εισχωρέσετε, να τους φέρετε όλους τους Αλβανούς εδώ. Εδώ να του φάνε το κεφάλι. Οι συγγενείς διαμαρτύρονται και ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να σκληρύνει τη στάση της προς την αλβανική κυβέρνηση. Περιμένω μονάχα από την Ελλάδα βοήθεια. Από τον κόσμο τίποτα όλα. Ό,τι μέτρα έχει η Ελλάδα, όλα να τα κάνει και τα, και τα σκληρότερα μέτρα. Γιατί εδώ δεν είναι κράτη. Τη λήψη στρατιωτικών μέτρων κατά του καθεστώτος Μπερίσα προτείνουνε, μιλώντας στον Αντένα, ένας στρατηγός αλλά και βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, Δημήτρης Καρβέλης, υποστηρίζει ότι η προστασία της ελληνικής μειονότητας πρέπει να εξασφαλιστεί ακόμη και με τη λήψη στρατιωτικών μέτρων. Πρέπει να φτάσουμε και σε στρατιωτικά μέτρα. Τα στρατιωτικά μέτρα είναι ποικίλης μορφής, εφόσον δεν συνετίζεται ο Μπερίσα. Διαφορετικά θα σημαίνει ότι αποδεχόμεθα την εξαφάνιση του στοιχείου μας από την γειτονική χώρα. Ο επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης όμως, στρατηγός Ιωάννης Βερυβάκης, θεωρεί ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι επαρκή. Έξω από την επαγρύπνηση, την εγρήγορση και την καλή επάνδρωση των δυνάμεων, των σχηματισμών που βρίσκονται στον χώρο, νομίζω δεν χρειάζεται οτιδήποτε άλλο. Εάν αυτοί που προτείνουν μέτρα έχουν συγκεκριμένα μέτρα, νομίζω ότι θα πρέπει να τα παριθμίσουν, να τα εκφράσουν. Δεν θα ήθελα να δημοσιοποιήσω τίποτα αυτή τη στιγμή. Είναι πολλά και ποικίλης μορφής. Όμως και βουλευτές αξιωματικής αντιπολίτευσης προτείνουν ακόμη και τη χρήση της στρατιωτικής ισχύως της χώρας ως μέσο πίεσης προς τον Μπερίσα. Δεν διεκδικούμε, αλλά και δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε ούτε ταπεινώσεις, αλλά ούτε και υποχωρήσεις σε μια σπιθαμία από την εξωτική μας πολιτική. Αυτό πρέπει να το κάνουμε γνωστό έναντι οποιοδήποτε κόστος και ακόμα έναντι πολέμου. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Πάνος Καμένος, προτείνει ως πρώτο μέτρο την απελευθέρωση του Σμύραχου Θωμά Βρακά, ο οποίος αύριο το πρωί παρουσιάζει στον ανακριτή. Αύριο υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία της ελληνικής πολιτείας να στείλει μια πρώτη απάντηση και αυτή θα είναι η άμεση αποφυλάκηση του Σμύραχου Βρακά. Το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης έχει ήδη καταρτήσει λίστα με τα ονόματα 1.400 στρατιωτών που θα αποσπαστούν από την Αθήνα στα σύνορα. Άλλοι 1.400 θα αποσπαστούν από τη Θεσσαλονίκη, ενώ 800 στρατιώτες θα αποσπαστούν από μονάδες της Κεντρικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Όλη η πολιτική ηγεσία συμφωνεί για τους στόχους του Μπερίσα και ότι ο Αλβανός πρόεδρος παρακινείται από άλλες δυνάμεις που θέλουν να παρεύουν στην ευαίσθητη αυτή περιοχή. Όμως στελέχη, τόσο του Πασόκ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας, διαφωνούν με τον τρόπο που αντιδρά η κυβέρνηση στις αλβανικές προκλήσεις. Ειδικά ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η απόφαση του δικαστηρίου οφείλεται στην διεθνή απομόνωση της Ελλάδας. Η διεθνής απομόνωση της χώρας και η αδυναμία της κυβέρνησης να προβλέπει οδήγησαν στην απόφαση του δικαστηρίου των τυράννων, υποστήριξε σήμερα ο κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ήταν μια αναμενόμενη η στάση της Αλβανίας. Αντί τώρα επί των ηρεκείων να κλαίμε, θα ήταν καλύτερα να σκεφτούμε κι εμείς τι οδήγησε εις αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο είναι πράγματι δυσμενές και επώδυνο για την Ελλάδα. Όμως τα βέλη ήρθαν και εξιδίων. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Παπαθεμελής, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Αντένα, είπε ότι κατά τη γνώμη του τα μέτρα ήρθαν αργά. Πιστεύετε κ. Παπαθεμελή ότι αργήσαμε λίγο να πάρουμε τα μέτρα? Κοιτάξτε, Κάλλιο, αργά παρά ποτέ. Πρέπει να σκληρύνουμε όσο μπορούμε περισσότερο τη στάση μας. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Υπουργέ? Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Καινούργια μέτρα εναντίον της Αλβανίας. Και καινούργια και παλιά. Ο κύριος Πάγκαλος ζήτησε αποφάσεις στρατηγικού χαρακτήρα. Όχι απλώς για λόγους εντυπώσεων, αλλά που θα αλλάζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η αμυντική, διπλωματική και οικονομική προσπάθεια της χώρας στην περιοχή. Ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος ζήτησε να χαραχτεί μια εθνική εξωτερική πολιτική. Έτσι ώστε να μην μας ευθυμιάζουν αυτά τα οποία συμβαίνουν και από την άλλη μεριά να είμαστε κοντά στους βόρειο-υπηρώτες αδερφούς μας. Ο κύριος Λευτέρης Βερυβάκης βρήκε τα μέτρα ελλειπή. Νομίζω ότι ό,τι έχει μέχρι τη στιγμή υπάρξει χρειάζεται συμπλήρωση. Διαφωνίες υπάρχουν και στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μιχάλης Παπακοσταντίνου διαφοροποιείται από τις σκληρές θέσεις που πήρε ο κύριος Μιλτιάδης Εύερτ. Για να σταματήσει και η ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων, αλλά και για να βελτιωθούν οι σχέσεις μας, πρέπει να πάμε στο διάλογο, να πάμε με ελληνική πρωτοβουλία. Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τις εξελίξεις στις ελληνοαλβανικές σχέσεις έχει διαφανεί με την πρωτοβουλία και τους απεσταλμένους του πρόεδρου Κλίντον. Ποια είναι όμως η αντίδραση στο Department μετά την καταδικαστική απόφαση? Συνδόμαστε με τη Washington και τον εκεί μόνιμο ανταποκριτή μας, Δημήτρη Δήμα. Σε καλησπέριζουμε από την Αθήνα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Ντένις από την Ουάσιγκτον. Καταρχήν, θα πρέπει να πούμε ότι ακόμα δεν έχουμε επίσημη αντίδραση του State Department. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το State Department, το briefing του State Department συνεχίζεται. Έχει αρχίσει εδώ και μισή ώρα περίπου. Το βλέπω στο monitor εδώ. Δεν υπάρχει όμως ακόμα αντίδραση, δεν υπάρχει ερώτηση στο State Department. Θα πρέπει να πούμε, να τονίσουμε ένα άλλο γεγονός, ότι τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δεν έδωσαν καμία κάλυψη στην υπόθεση, πέραν από ορισμένες αράδες στα ψηλά που λέμε. Ένα άλλο γεγονός που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι το διάβημα που έκανε ο πρέσβης στην Ουάσιγκτον, κύριος Τσίλας, στον κύριο Κόρνμπλουμ, ο οποίος ασκεί τα χρέη βοηθού Υπουργείου Εξωτερικών για ευρωπαϊκά ζητήματα. Οι Αμερικανοί φέρονται να δείχνουν κατανόηση για τις ελληνικές θέσεις και επίσης φέρονται διατεθειμένοι να πάρουν ουσιαστικό ρόλο στο άμεσο μέλλον. Αλλά ας γυρίσουμε στους προσκεκλημένους μας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Τζορτζ Σαβίδης, ο οποίος είναι ο spokesman της ΑΧΕΠΑ, και τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Σταύρου. Τζορτζ, what is next from the feedback that you have, and is there enough pressure from the Americans? Well, we don't think that enough pressure has been applied so far. This problem is now being defined as kind of a problem between the two states, as opposed to simply a question of the Albanians putting on a parity trial with the clear aim of harassing and the Greek minority and blackmailing the Greek government. And we don't think that there's been enough of a response. And it's time for both more pressure from the Greek-American community, and we believe probably at least a kind of run-through by the Greek government of its variety of options, so that Mr. Barisha and also people here understand just how dire the problem is. It's a shame to see, for example, the expulsions go on. Innocent people are being hurt in a way. On the other hand, it's the only type of messaging that's going to be heard. I mean, we've seen in the New York Times and other newspapers, it's the only thing that's getting any coverage, and this will be a dead story tomorrow. Κύριε καθηγητά, στο ίδιο θέμα... Δημήτρη, θα πρέπει να γίνει μετάφραση, μια πολύ σύντομη, εν πάση περιπτώσει, μετάφραση των όσων μας είπε ο φιλοξενούμενός σου. Ο κύριος Σαβίδης είπε ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει αρκετή πίεση εκ μέρους των Αμερικανών και ότι θα πρέπει να ασκηθεί περαιτέρω πίεση, η οποία θα, και προς Αμερικανούς και από την ελληνική πλευρά και από την ελληνοαμερικανική κοινότητα, προς όλες τις κατευθύνσεις. Αλλά ας περάσουμε στον καθηγητή Σταύρου να μας πει και αυτός τι σκέφτεται για το ίδιο ερώτημα. Έχω πει επανειλημμένως πως οι πιέσεις των ΗΠΑ προς την Αλβανία ήταν διακοσμητικές, ουσιαστικά δεν υπήρχαν. Ακόμη και οι επιστολές που αντιλάχισαν είναι άνευ σημασίας. Όταν μιλάμε για δίκη σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες δικαιοσύνης, το πρώτο πράγμα πρέπει να επισημάνουμε ότι η δίκη αυτή καθεαυτή ήταν παραβίαση των διεθνών κανόνων. Επομένως, η ελληνική κυβέρνηση είναι ανάγκη να κλιμακώσει την αντίδρασή της προς τις αλβανικές αρχές. Πρέπει να κλιμακώσει την αντίδρασή της προς τα διεθνείς οργανισμούς, προς το ΝΑΤΟ, στο οποίο η Αλβανία προσπαθεί να εισέλθει, και προς την ευρωπαϊκή κοινότητα. Ακόμη, εάν υπάρχει ανάγκη, συμφωνώ με την επισήμανση του στρατηγού Σκαρβέλη, η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να κλιμακώσει και την πιθανότητα στρατιωτικής δυνάμειας, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Αλβανία έχουν στρατικοποιήσει την Βόρειο Ήπειρο. Έχουν μεταφέρει δυνάμεις στα νότια της Αλβανίας, που ουσιαστικά είναι υπόταξη της μειονότητας στο στρατηγικό νόμο της αλβανικής κυβερνήσεως. Ευχαριστούμε για τον καθηγητή Σταύρου, και θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη μετάδοση από την Ουάσιγκτον λέγοντας ότι, όπως και οι Αμερικανοί συμφωνούν, η δίκη δεν έχει τελειώσει, εννοώντας ότι υπάρχει το επόμενο στάδιο της έφεσης και αφήνοντας έτσι έμεσα να εννοηθεί ότι ίσως ασκήσουν πιέσεις στο στάδιο αυτό περαιτέρω. Δεν περιμένω καμία πίεση εκ των μέρων. Α, δεν περιμένει ο κύριος Σταύρου. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Στα νέα του Αντένα στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Μείνετε μαζί μας για να δείτε. Ένα αποκλειστικό θέμα. Ο γιατρός που διαγράφηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο για Φακελάκια μιλά για το καυτό θέμα. Στο τέλος του δελτίου μας, λίγο πριν από το τέλος, θα δούμε το Μεσαίωνα στη Βόρεια Αφρική. Ένα άγριο ισλαμικό έθιμο που ακροτηριάζει μικρά κορίτσια. Και θα δούμε για πρώτη φορά τον νέο Αμερικανό μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού να κάνει πράγματα και θάματα στο γήπεδο. Νέες ελπίδες εμφανίζονται για τους 24 ναυτικούς, πλήρωμα του πλοίου Iron Antonis που βυθίστηκε το περασμένο Σάββατο κατά μεσής του Ατλαντικού. Τα σωστικά συνεργεία που έκαναν έρευνες στην περιοχή έλαβαν ασθενή σήματα ασυρμάτου που υποθέτουν ότι προέρχονται από τους ναυαγούς. Ήταν η στιγμή που το αεροπλάνο Τρίσταρ που συμμετέχει στις έρευνες έλαβε ένα ασθενές σήμα ασυρμάτου. Μετά από 5 λεπτά, άλλο ένα, και η ελπίδα ξαναγεννήθηκε. Το πλήρωμα του αεροπλάνου προσπάθησε μάταια να εντοπίσει με ακρίβεια το σημείο εκπομπής.
Όπως αναφέρεται σε τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, τα σήματα ελήφθησαν και από άλλα αεροσκάφη και φαίνεται πως προέρχονται από χειροκίνητο ασύρματο αυτών που όλοι ελπίζουν ότι υπάρχει στις Οσίβιες Λέμβους που χρησιμοποίησαν 24 ναυαγοί του Άιρον Αντώνης, μεταξύ των οποίων και 3 Έλληνες. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας εμφανίζεται επιφυλακτικό και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο το σήμα να μην προέρχεται από τους ναυαγούς, αλλά από κάποιο διερχόμενο πλοίο. Το υποκυπριακή σημαία φορτηγό Άιρον Αντώνης εγκαταλείφθη το απόγευμα του Σαββάτου από το πλήρωμά του, όταν διαπιστώθηκε εισρωή νερών. Την ύπαρξη κυκλώματος γιατρών που χρηματίζονται, που παίρνουν φακελάκια στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνει ο καρδιοχειρουργός Βασίλης Χαλβατζούλης, ένας από τους 9 γιατρούς που διώκονται για δωροδοκία και εκβιασμό. Μιλώντας αποκλειστικά στον Αντένα, αποκαλύπτει τους λόγους για τους οποίους ο ίδιος πιστεύει ότι διώκεται. Ο χειρουργός Βασίλης Χαλβατζούλης τα είπε σε τηλεοπτική εκπομπή «Έξω από τα δόντια». Επιβεβαίωσα τις καταγγελίες των αρρώστων από όλη την Ελλάδα για το γνωστό θέμα για τα φακελάκια. Μίλησε για φακελάκια και πήρε το μέρος των ασθενών. Δεν μου επέτρεπε η συνείδησή μου να διαψεύσω τους ανώνυμους καταγγελωμένους, τους αρρώστους αυτοί οι οποίοι κατήγγειλαν το γνωστό θέμα για τα φακελάκια, διότι κάπου έπρεπε αυτό το απόστημα να ανοίξει. Με βάση τις αποκαλύψεις αυτές, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης αποφάσισε να του στερήσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για 2,5 χρόνια. Ίσκυσα έφεση και η απόφαση αυτή του Ιατρικού Σύλλογου Θεσσαλονίκης δεν έχει καμιά ισχύ. Σε όλο αυτό το διάστημα, εγώ εργάζομαι και στο ιατρείο μου και στη Γενική Κλινική. Σήμερα δηλώνει έκπληκτος και κάνει λόγο για βιασύνη του Ιατρικού Συλλόγου. Ενώ δεν ασχολήθηκε με τους άλλους 8, βιάστηκε να εκδώσει μια απόφαση με την οποία ήδη ασχολείται η δικαιοσύνη. Ο Βασίλης Χαλβατζούλης ήταν βασικό μέλος της ομάδας του Καρδιοχειρουργικού Κέντρου του Νοσοκομείου Γεώργιος Παπα-Νικολάου. Σήμερα χειρουργεί στη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης. Και γι' αυτό το λόγο διώκομαι και υφίσταμαι ταλαιπωρίες. Οι γιατροί σήμερα καρπάζουν. Σας απάντησα ήδη. Στα Χανιά συνελήφθη αστιφύλακα στη στιγμή που εισέπρατε 90.000 δραχμές για να πουλήσει προστασία σε καφετέρια. Εναντίον του, του αστυνομικού αυτού, ο οποίος υπηρετεί στην Αττική, ασκήθηκε δίωξη για απρόσφορη απόπειρα εκβίασης και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Αστυνομικός από την Αθήνα με φίλο του επιχειρηματία εκβίαζαν ιδιοκτήτες καρτοπαικτικών λεσκών στα Χανιά και έπαιρναν διάφορα χρηματικά ποσά προκειμένου να μην κάνουν έλεγχο στα μαγαζιά του. Πρόκειται για τον Δημήτρη Βενέρη, 28 ετών, αστιφύλακα της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, και το φίλο του Δημήτρη Παπαγεωργίου, 27 ετών, επιχειρηματία από την Αθήνα. Οι δύο εκβιαστές ήρθαν στα Χανιά πριν 20 μέρες και εμφανιζόταν στους καταστηματάρχες της πόλης ως κλιμάκιο του τμήματος Λεσκών με ειδική αποστολή. Ένα από τα θύματα τους κατήγγειλε το γεγονός σε φίλο του αξιωματικού της Ασφάλειας Χανίων, ο οποίος πλησίασε τους εκβιαστές ως υπάλληλος του Δήμου και τους ρώτησε πόσα χρήματα θέλουν για να μην κάνουν έλεγχο στη λέσχη του αδελφού του. Μετά από παζάρια κατέληξαν στις 130.000 δραχμές, χρήματα που προσημειώθηκαν και όταν γινόταν η συναλλαγή συνελήφθησαν. Ο αστυνομικός μαζί με το φίλο του επιχειρηματία οδηγήθηκαν το μεσημέρι στον εισαγγελέα Χανίων, ο οποίος τους παρέπεψε να δικαστούν αύριο από το αυτόφορο με την κατηγορία της απόπειρας εκβιασμού. Πυκνώνουν και πάλι τα σύννεφα στη Βοσνία και μάλιστα την ώρα που όλα δείχνουν ότι το Βελιγράδι τα βρίσκει με τη Δύση στο θέμα της ανάπτυξης παρατηρητών στα σύνορα Σερβίας-Βοσνίας. Δύο μαχητικά αεροσκάφη του Βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού βρέθηκαν στο στόχαστρο πυράβλων εδάφους αέρος, καθώς εκτελούσαν περιπολία στον φύλακο του Μπίχατς στη βορειοδυτική Βοσνία, όπως δήλωσε αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών, διευκρινίζοντας ότι τα αεροσκάφη δεν επλήγησαν. Τα δύο αεροσκάφη ήταν Harrier καθέτου απογειώσεως. Ο ίδιος αξιωματούχος άφησε να εννοηθεί ότι για την επίθεση που έγινε περίπου πριν από μία ώρα ευθύνονται οι Σέρβοι της Βοσνίας που έχουν περικυκλώσει τον Μπίχατς. Σύμφωνα μάλιστα με τηλεγράφημα του Reuters που ήρθε πριν από λίγα λεπτά στην περιοχή, παρατηρούνται κοινές στρατιωτικές κινήσεις Κροατών και Σέρβων εναντίον των μουσουλμάνων του Αλίγια Ιζενμπέκοβιτς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αντίδραση εκ μέρους του ΝΑΤΟ, αλλά εκφράζονται φόβοι ότι οι κινήσεις αυτές θα περιπλέξουν την κατάσταση. Πρόταση πρόκλησης στον Πρωθυπουργό απευθύνει ο κ. Μητσοτάκης για σύγκριση των περιουσιακών τους στοιχείων με αφορμή τον θόρυβο που δημιουργείται από τα μέλη της πλειοψηφίας της Επιτροπής για την ΑΓΕΤ σχετικά με το πόθεν αίσχυς του. Πολύ πιθανή θεωρεί την παραπομπή του για το θέμα της ΑΓΕΤ στο ειδικό δικαστήριο από την πλειοψηφία της Βουλής ο πρώην Πρωθυπουργός. Εγώ έχω πει ότι η υπόθεση για μένα έχει κλείσει. Θα μιλήσω και την Πέμπτη στη Βουλή και από εκεί και πέρα, εάν τελικά υπάρξει παραπομπή, που είναι πολύ πιθανό να συμβεί, η δικαιοσύνη θα καθαρίσει το θέμα.
Όμως ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι το όλο θέμα γίνεται μπούμεραγκ, όπως λέει για τον Πασόκ, και με αφορμή την αναφορά στο δικό του πόθεν έσχες, απευθύνει πρόταση πρόκληση προς τον Πρωθυπουργό. Αν πράγματι ο κ. Παπανδρέου θέλει να συζητήσω με το πόθεν έσχες και το δικό του και το δικό μου, είμαι πρόθυμο να το συζητήσω και φαντάζομαι ότι θα βρούμε πολύ πιο ενδιαφέροντα και σοβαρά θέματα να συζητήσουμε από τις 58.000 του λογαριασμού του Κήρυκα ή από τα 13 εκατομμύρια την προθεσμιακή κατάθεση της Πετράζου. Ποικίλα σχόλια από μέλη της κυβέρνησης προκάλεσε η τοποθέτηση του Υπουργού Εμπορίου για παράταση της σταθεροποίησης και της λιτότητας. Η παρατεταμένη λιτότητα και η σταθεροποίηση για την οποία έκανε λόγο ο Υπουργός Εμπορίου Κωνστασιμίτης προκάλεσε σήμερα ποικίλες δηλώσεις. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιάννης Παπαντονίου αρνήθηκε να δεσμευτεί αν η λιτότητα θα έχει τέλος ή όχι. Δεν κάνω δηλώσεις για ανακοινώσεις συναρμοδίων υπουργών. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι το πρόγραμμα του οικονομικού της κυβέρνησης έχει καταγραφεί στο πρόγραμμα σύγκλησης και οι βασικοί άξονες ακολουθούνται με συνέπεια και σταθερότητα. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι όλα τα μέτρα έχουν χρονικό ορίζοντα. Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σταθερά μέσα στο γνωστό τρίπτυχο σταθερότητα, ανάπτυξη, κοινωνική προστασία και όλα τα μέτρα, όλες οι επιλογές που κάνει έχουν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Γλαφυρός και εν αναμονή της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν και ο Υπουργός Μεταφορών Θοδωρός Πάγκαλος. Η δική μου άποψη θα διαμορφωθεί όταν θα ακούσω τον Πρωθυπουργό. Μου ζητάτε να αποδοκιμάσω τον Πρωθυπουργό πριν εκφωνήσει το λόγο του, όπως ένα ανέκδοτο που διάβασα σήμερα στο Τοντί, που κάποιος χειροκροτεί τον Πρωθυπουργό πριν ακούσει το λόγο του. Ριζικά αντίθετος με την παράταση της λιτότητας και ο πρόεδρος ΓΕΣΕ. Η ΓΕΣΕ δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που να οδηγούν σε νέες απώλειες εισόδημά μας. Επιβάλλεται να διασφαλιστεί το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Παπαντονίου απάντησε επίσης στις αιτιάσεις του Αντιπροέδρου της Κομισιόν Γιάννη Κριστόφερσεν. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν αιτιάσεις. Η πορεία και αυτή είναι κανονική και στις 19 Σεπτεμβρίου θα περάσει το πρόγραμμα σύγκλησης από το Συμβούλιο Κοπή. Ο κ. Παπαντονίου επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι είναι αισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας μας. Διπλό χαράτσι περιμένει τους καταναλωτές της ΔΕΗ και μάλιστα αναδρομικά από 1η Σεπτεμβρίου. Έρχεται αύξηση για το τέλος της ΕΡΤ από 500 δραχμές 750 το μήνα, καθώς και το τέλος ακίνητης περιουσίας. Αυξημένους λογαριασμούς θα πρέπει να αναμένουν το επόμενο δίμηνο οι καταναλωτές της ΔΕΗ, αφού από 1η Σεπτεμβρίου θα ενσωματωθούν τα αυξημένα τέλη της ΕΡΤ και το ειδικό τέλος ακίνητης περιουσίας. Το ειδικό τέλος της ΕΡΤ από 500 δραχμές το μήνα ανεβαίνει στις 750 δραχμές, δηλαδή από 6.000 το χρόνο σε 9.000 δραχμές. Με τους λογαριασμούς όμως της ΔΕΗ Σεπτεμβρίου έρχεται και το ειδικό τέλος ακίνητης περιουσίας ύψους 0,25 έως 0,35 της χιλίης. Δηλαδή για κατοικία αξίας 10 εκατομμυρίων δραχμών το ειδικό τέλος φτάνει από 2.500 έως 3.500, ενώ για ακίνητο αξίας 15 εκατομμυρίων δραχμών από 3.700 έως 5.200 δραχμές. Και για τα δύο τέλη πάντως ετοιμαστείτε για συνολική πληρωμή εντός του 94 από 8 έως 10.000 δραχμές. Την ύπαρξη μιας νέας ασθένειας των βοηδών που παρουσιάζει όλα τα συμπτώματα του AIDS παραδέχθηκε η Βρετανική κυβέρνηση. Στη Βρετανία έχουν παρουσιαστεί ήδη πολλά κρούσματα μόλυνσης από τον ιό αυτό που οι επιστήμονες ονόμασαν BAV, δηλαδή Σύνδρομο Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας των Βοηδών. Μερικούς μόλις μήνες πριν, όταν παρουσιάστηκαν τα πρώτα κρούσματα της ασθένειας των βοηδών στη Μεγάλη Βρετανία, οι υγειονομικές αρχές της χώρας είχαν δηλώσει ότι πρόκειται για περαστική επιδημία. Τώρα οι επιστήμονες κατέληξαν. Είναι AIDS των ζώων, ιός που προσβάλλει το ανοσοποιητικό σύστημα των βοηδών, αντίστοιχος με το HIV που πλήττει τον άνθρωπο και τον ονόμασαν BIV. Στα αρχικά στάδια της έρευνας για την ασθένεια, οι αρμόδιοι είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο. Από τότε όμως, η γερμανική κυβέρνηση ανέλαβε την πρωτοβουλία να θέσει σε συναγερμό όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα, ο Γερμανός Υφυπουργός Υγείας είχε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου σε ειδική συνάντηση με τον Έλληνο ομολογό του κ. Κρεμαστινό, ο οποίος τότε ήταν προεδρεύων των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θύμισε τότε ο Γερμανός Υφυπουργός τις δραματικές συνέπειες που είχε μέχρι τώρα για την ανθρωπότητα η επιστημονική άγνοια για τον HIV. Η επιστήμη μας έδωσε λάθος πόρισμα πριν από πολλά χρόνια πάνω σε αυτό. Μας είχε πει δηλαδή ότι ο ιός του AIDS δεν μεταδίδεται από το αίμα. Και μετά από αρκετά χρόνια, αφού είχαμε φυσυχάσει, διαπιστώθηκε ότι παρόλα αυτά όμως μεταδίδεται δια του αίματος. Δεν είμαστε ακόμη σε θέση να γνωρίζουμε αν η ασθένεια μεταδίδεται από το βοτεινό κρέας στον άνθρωπο. Όμως κανένας επιστήμονας δεν μπορεί να το αποκλείσει. Είχε πει τότε ο Γερμανός Υφυπουργός Υγείας και τόνισε. Το θέμα είναι πότε θα δράσουμε.
Τον προηγούμενο Μάρτιο, λοιπόν, η Γερμανία είχε προτείνει μέτρα τα οποία στο σύνολό τους τελικά δεν εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα είχε ζητήσει να ενταθεί η επιστημονική έρευνα για την ασθένεια αυτή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητος, να απαγορευτεί η χρήση εντοστίων βοδινού από την παρασκευή βρεφικών και παιδικών τροφών, να τεθούν ιδιαίτερες προδιαγραφές ποιότητος για τα φάρμακα και τα καλλιτικά που περιέχουν ζωικούς ιστούς και τέλος να απαγορευτούν αυστηρά οι εξαγωγές από την Αγγλία βοδινού κρέατος που προέρχεται από ζώα που έχουν μολυνθεί. Αν και οι επιστήμονες στην Βρετανία εξακολουθούν να αποκλείουν το ενδεχόμενο της μετάδοσης του AIDS των ζώων στον ανθρώπινο οργανισμό, αυτή τη στιγμή η Βρετανική κυβέρνηση αναγκάστηκε να ξεκινήσει επισήμως τους ελέγχους στο γάλα και στο κρέας που προορίζονται για κατανάλωση και εξαγωγές. Όπως εκτιμούν πάντως οι ειδικοί, η Γερμανία τώρα θα επιμείνει στη λήψη των μέτρων και μάλιστα πολύ πιο έντονα. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα ρεπορτάζ σοκ. Οφείλουμε να σας προειδοποιήσουμε όμως ότι οι εικόνες του ρεπορτάζ αυτού είναι ιδιαίτερα σκληρές και εντελώς ακατάλληλες για παιδιά. Γυναίκες των μουσουλμανικών χωρών της Αφρικής υψώνουν κραυγή αγωνίας για να σταματήσει ένα βάρβαρο έθιμο, εκείνο του ακροτηριασμού των γενετικών οργάνων στα μικρά κορίτσια. Οι εικόνες του ρεπορτάζ, που είναι ιδιαίτερα σκληρές, έχουν κάνει το γύρο του κόσμου μέσω δορυφόρου και να μεταδίδονται από το CNN. Η Νέντλα είναι μόλις 10 χρονών. Ένα ρεπορτάζ του CNN την έκανε κατά τραγικό τρόπο γνωστή σε όλο τον κόσμο και θύμισε στους εκπροσώπους 180 χωρών που συμμετέχουν στην συνδιάσκεψη του Καΐρου την πραγματική θέση της γυναίκας στον τρίτο κόσμο. Η Νέντλα υποβλήθηκε σε περιτομή ακροτηριασμό της κλιτορίδας της. Εγχείρηση σύντομη, χωρίς αναισθητικό, χωρίς καν γιατρό. Όλα αυτά λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο όπου γίνεται η διεθνής συνδιάσκεψη του Καΐρου. Η Αιγυπτιακή, όπως και άλλες μουσουλμανικές κυβερνήσεις, καταδικάζουν επισήμως την γυναικεία περιτομή. Στην πραγματικότητα όμως ανέχονται την βάρβαρη αυτή πρακτική. Τουλάχιστον το 80% των κοριτσιών, στα χαμηλά κυρίως κοινωνικά στρώματα, υποβάλλονται σε περιτομή. Συχνά παθαίνουν ακατάσχετη αιμορραγία και σοβαρές μολύνσεις. Ο Μαχμούτ Εμέλ είναι μουφτής σε ένα από τα κεντρικά τζαμιά του Καΐρου. Η θρησκεία, λέει, δεν επιβάλλει την γυναικεία περιτομή. Όμως αυτή βοηθάει τα κορίτσια να γίνουν καλές και πιστές σύζυγοι. Στην πραγματικότητα, ο ακροτηριασμός της κλιτορίδας κόβει την σεξουαλική ορμή, λέει η Σαλή Αλσαΐντ, 35 χρονών, και συνεχίζει. Στα παλιά χρόνια αυτό ήταν πολύ πιο συνηθισμένο. Ο έλεγχος της πληθυσμιακής ανάπτυξης, εκτός από την κοινωνική του διάσταση, έχει και την καθαρός ιατρική πλευρά που σχετίζεται άμεσα με τη ζωή των γυναικών, ειδικά στις χώρες του τρίτου κόσμου. Κανείς όμως στη συνδιάσκεψη δεν είπε ότι εκτός από τις αμβλώσεις, τον οικογενειακό προγραμματισμό και τον έλεγχο των γεννήσεων, υπάρχει και το δικαίωμα των γυναικών στον έρωτα, που τόσο βάναυσα στερήθηκε η μικρή Νέντλα. Κανέλα, έλα, άλλαξα μας λίγο την διάθεση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οριστικά, ο Αμερικανός άσος του NBA, Eddie Johnson, θα είναι ο παρτενέρ του Βολκόφ στον Ολυμπιακό. Ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων, Γιάννης Ιωαννίδης, ενέκρινε την απόκτηση του 35χρονου παίκτη που αναμένεται μέχρι την Κυριακή στην Αθήνα. Ο Eddie Johnson, που θα είναι ο δεύτερος ξένος των πρωταθλητών Ελλάδας για τη νέα χρονιά, έχει 13χρονη καριέρα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και αναμένεται να στοιχεί στον Ολυμπιακό για συμβόλαιο ενός χρόνου περίπου 300 εκατομμύρια δραχμές. Ο Johnson είναι 35 χρονών, παντρεμένος με δύο παιδιά και έχει ύψος 2 μέτρα και 1 εκατοστό. Έχει αγωνιστεί στους Sacramento Kings, στους Phoenix Suns, στους Seattle Supersonics, ενώ πέρσι αγωνιζόταν με τη φανέλα της Charlotte, από όπου και τα πλάνα παρακολουθείτε. Το 1989 ανακηρύχθηκε καλύτερος έκτος παίκτης του NBA. Πέρσι αγωνίστηκε σε 82 παιχνίδια και είχε μέσο όρο 11,8 πόντους ανά παιχνίδι. Ενώ στην 13χρονη καριέρα του στο NBA είχε μέσο όρο 18 πόντους ανά αγώνα. Για μια ακόμη φορά οι Σκοπιανοί έγιναν προκλητικοί, αφού στο χθεσινό αγώνα με τη Δανία υπήρχε η λέξη Μακεδονία πάνω στις φόρμες τους. Από το παιχνίδι αυτό, καθώς και από δύο ακόμη αγώνες που έγιναν για το πρωτάθλημα Ευρώπης, είναι τα γκολ που θα παρακολουθήσετε αμέσως τώρα. Ακόμη μια πρόκληση από τους Σκοπιανούς που είχαν τον ήλιο της Βεργίνας στις σημαίες τους στο χθεσινό παιχνίδι στα Σκόπια εναντίον της Δανίας για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Οι Σκοπιανοί άνοιξαν το σκορ με τον Στοϊκόβσκι μόλις στο 4ο λεπτό. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Δανίας κατάφερε να ισοφαρίσει 3 λεπτά πριν το τέλος μετά την προσπάθεια που άρχισε από τα αριστερά ο Μπρίαν Λάουντρουπ της σκοτσέζικης Glasgow Rangers, παλιά στο κέντρο άμυνας των Σκοπιανών, και εκεί ο Πόλσε με κεφαλιά ισοφάρισε 1-1.
Και τώρα στη Μόσχα, Ρωσία-Γερμανία σε φιλικό παιχνίδι. Ρωσία αντίπαλο τη Ελλάδα στα προκριματικά του Euro 96. Έχασε 1-0 από τη Γερμανία με γκολ πέτυχε ο Κούντ στο 12ο λεπτό. Συνέχεια από το Ρέικιαβικ, Ισλανδία-Σουηδία 0-1. Το γκολ από τον Κλάς Ίγκεσον στο 36. Τέλος, στο Κάρντιφ, Ουαλία-Αλβανία 2-0. Το πρώτο γκολ από τον αμυντικό Κόλμαν μετά το κόρνερ του Βίλιαμς. Η μπάλα δίπλα από το 300. 1-0 για τους Ουαλούς. Το δεύτερο γκολ σε 76 απευθείας κύμα φάουλ από τον Γκίγκς. Να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες από ό,τι πληροφορούμε. Για το επόμενο τετράημερο τουλάχιστον. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καθαρά καλοκαιρινό θα είναι το επόμενο τετράημερο, αφού με την περαιτέρω εξασθένιση των βορείων ανέμων και την έντονη ηλιοφάνεια, ο υδράργυρος τουλάχιστον μέχρι και την Δευτέρα θα ανέβει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα μάλιστα στις κεντρικές και νότιες υπηρετικές περιοχές της χώρας. Αιτία, οι υψηλές πιέσεις που καλύπτουν τη χώρα μας και την ευρύτερη περιοχή και παράλληλα η εξασθένιση των χαμηλών πιέσεων στην Κύπρο. Έτσι και αύριο σε όλη τη χώρα καιρός θα είναι αίθριος και μόνο το απόγευμα συννεφιάσει κατά τόπους στην υπηρετική Ελλάδα. Οι βόρειοι άνεμοι, παρότι διατηρούνται, μόνο τοπικά στο νότιο Αιγαίο θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει 1 με 2 βαθμούς ακόμη, φτάνοντας τα βόρεια στους 33, τα υπόλοιπα υπηρετικά στους 35 και στις νησιωτικές περιοχές στους 31 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη πρόσκαιρη συννεφιά το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι παραμένουν ασθενείς από μεταβλητές διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 32 βαθμούς. Δεν αλλάζει ο καιρός και στην Αττική, διατηρείται και πάλι αίθριος με ασθενείς ανέμους από διάφορες διευθύνσεις και θερμοκρασία να κυμαίνεται στην Αθήνα από 22 έως 34 βαθμούς, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές, όπως πάντα, η μέγιστη το μεσημέρι θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Το υδροπλάνο του Αντένα, που ο πρόεδρος του τηλεοπτικού δικτύου κ. Μήνος Κυριακού έχει θέσει στη διάθεση της πολιτείας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών στις ακριτικές, υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές, φτάνει κυρίες και κύριοι την Κυριακή στην Αθήνα. Το αεροσκάφος απογειώθηκε από τον Καναδά, έκανε την πρώτη του στάση στη Νέα Γη και αυτή την ώρα πετάει πάνω από τον Ατλαντικό πλησιάζοντας τις Αζόρες. Το υδροπλάνο θα βρίσκεται και στη διάθεση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για την παροχή βοηθείας στη θάλασσα και των Υπουργείων Εθνικής Αμήνης και Γεωργίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Μικρή υποχώρηση σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου μετά από τη σημερινή συνεδρίαση. Και αρνητικά σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, με το αγοραστικό ενδιαφέρον έστω και μικρό να εκδηλώνεται την τελευταία ώρα της συνεδρίασης. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 841,28 μονάδες, παρουσιάζοντας πτώση 0,59%. Από τις 184 μετοχές που διακινήθηκαν, 73 παρουσίασαν άνοδο, 19 παρέμειναν σταθερές και 92 υποχώρησαν. Οι τιμές πώλησης των κυριωτέρων ξένων χαρτονομισμάτων θα έχουν αύριο ως εξής. Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών 240,89, Γερμανικό Μάρκο 155,37, Λίρα Αγγλίας 372,26, Ελβετικό Φράγκο 185,66, Γαλλικό Φράγκο 45,33, τα 100 Ιένη Ιαπωνίας 244,83 και η EQ 295,88. Εδώ τελείωσαν τα νέα του Αντένα 8.30. Και αμέσως τώρα μπορείτε να δείτε Βαρβαρότητες. Και στη συνέχεια την ελληνική κωμωδία Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη με την Μάρο Κοντού και τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Οι νυχτερινές μας ειδήσεις θα μεταδοθούν τα μεσάνυχτα με τον Δημήτρη Στάμου και τη Σαβούλα Λιάτσου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.